Πάρα πολύ καλά. Ναι. Και θα το κάνω μερικές έτσι ερωτησούλες. Να σε μάθω κι εγώ καλύτερα. Για να υποδεχτούμε παρακαλώ πολύ τον Κωνσταντίνο Φρίγκα. Τι κάνει κιόλα μπρος έτσι. Καλώς ήρθες. Τι κάνεις. Πολύ καλά. Είσαι καλά. Χαίρομαι πολύ που είσαι στην παρέα μας, η φιλενάδα σου. Καθίστε. Και η ελπίδα μας, η οποία έχει φτιάξει κάτι εξαιρετικό σήμερα. Χαίρετε. Κάθισε, Κωνσταντίνε μου. Πώς είσαι. Είμαι αρκετά καλά. Είσαι καλά. Δεν θέλω να έχεις άγχος, τράκ, οτιδήποτε. Χαλάρωσε. Αυτό, θα προσπαθήσω. Θα κοιτάζω εσένα και θα είμαι μια χαρά. Όχι. Χορευτής, χορογράφος, βοηθός σκηνοθέτη, τα λέω καλά. Τα πάντα, τα πάντα. Όλα αυτά τα κάνω όλα και συμφέρω τέλεια, μαγικά. Πώς γνωρίστηκες με την Μαρία. Με τη Μαρία. Στο Γοργόνες και Μάγκες, νομίζω. Στο θέατρο, ναι. Από το 17. Το 17. Κάναμε λίγο σιγά παρέα και. Ξαφνικά, για κάποιο πολύ περίεργο λόγο, συμβαίνει κάτι σε μένα και όχι θα με γύρω. Κάτι περίεργο. Οπότε είναι κάτι το οποίο... Δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι, συνέβη κάτι. Με κλέψανε ουσιαστικά. Οκ. Ναι, και μαθεύτηκε στο θέατρο και έρχεται η Μαρία, ας πούμε, από το πουθενά. Σε ξελέψανε, συγγνώμη που γίνομαι αδιάκριτο, στο σπίτι. Ναι, και έρχεται η Μαρία από το πουθενά, ενώ όλοι μου λέγανε πω, τι κρίμα. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε και αυτά. Λέω, οκ. Και έρχεται η Μαρία και μου λέει να σου πω. Αν χρειάζεσαι κάτι, πες μου, γιατί είσαι και μόνος σου στην Αθήνα. Και λέω, μάλιστα. Δεν το περίμενα. Μετά έχω και έναν άλλον πολύ αυστηρό κριτή, τη μαμά μου, η οποία όποτε έρχεται. Ναι, και βλέπει παραστάσεις. Είναι η μόνη. Έρχεται δίπλα μου και μου λέει: όλα τα λεφτά. Εδώ και εδώ. Εκεί πρόσεχε. Α, εντάξει, λέω. Χουανίτα η λεγόμενη. Άρα, Χουανίτα γιατί. Είναι ρόλος, είναι κάποιος ρόλος και την έχετε ταυτίσει. Μάλιστα. Άμα σου ζητήσω να μου την περιγράψεις με 3 λέξεις. Δυναμική. Εκνευριστικά οργανωτική. Δηλαδή σε σημείο. Κουτάκια. Πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό. Ναι. Και είναι και ευαίσθητη πολύ. Τι συμβουλή σου έχει δώσει. Μου είχε πει κατά καιρούς, κοίταξε να δεις, μου λέει, πρέπει να διεκδικείς αυτά που αξίζεις και πρέπει να πάρεις. Πες μου κάτι, μην μας ακούει τώρα η Μαρία. Μετά από το Γοργόνες και Μάγκες, με το χορό. Το όχι. Το όχι. Είναι πολύ καλή. Υπάρχει μια φιγούρα την οποία, ρε παιδάκι μου, άμα τη έβαζε να κάνει, δεν θα την έκανε. Μπορώ να σηκώσω το χέρι, ακούω τώρα. Η οποία Μαρία θυμήθηκα ότι είχε πάει και στο Dancing with the Stars. Ήσουν πολύ καλή στο dancing. Σε παρακαλώ. Ήταν το τελευταίο dancing του Αντένα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Γιατί μετά έγινε πέρσι στο Star και νομίζω θα ξαναγίνει. Ναι. Και ήταν και την περίοδο που πήγαινα στις Γοργόνες. Ναι. Ήμουνα Γοργόνες dancing. Καταρχάς, μια μπαλαρίνα, για να καταλάβεις, για να ανέβεις στις πουέντ και αυτό το λεγόμενο βρες το κέντρο σου. Θέλει πολλή δουλειά. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι το είπε και η κυρία Μάρθα. Αλήθεια, όταν είχε έρθει. Ότι εγώ ανέβηκα από end κανονικά στις Γοργόνες και Μάγκες. Κανονικά και πήγαινε και στο τέλος έκανα και φούρλες. Ναι. Τι λες τώρα. Φυσικά. Ποια χορογραφία είναι αυτή που δεν μπορεί να κάνει, που δεν θα μπορούσε να κάνει. Πες μου. Δεν είναι ολόκληρη χορογραφία μπορεί να κάνει. Μαθαίνει και πολύ εύκολα. Είναι μία κίνηση, ας πούμε, το παντεσά. Το παντεσά. Που είναι το παντεσά. Είναι μία κίνηση στο παλέτο. Που τη χρησιμοποιούμε και στο σύγχρονο και παντού. Είναι ουσιαστικά το βήμα της γάτας. Θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο. Πώς πάει η γάτα. Ξέρω εγώ. Απαλά. Με ποέν, φαντάσου κιόλας. Άστα, βράστα. Ναι, αλλά πρέπει να πεις τη στιγμή. Εντάξει, έχει μείνει χαρακτηριστικό. Είναι πες το. Δύο οι στιγμές. Είναι μία που φάγα τα μούτρα μου που με ξεχάσετε να με γυρίσετε στις Γοργόνες και Μάγκες. Έχω μια ανάποδη τούμπα που έκανε και η κυρία Μάρθα στην ταινία. Λοιπόν, εκεί που λέει ο άντρας που θα παντρευτώ. Λοιπόν, στην Κύπρο ήμασταν. Ναι, και έχουμε βάλει λάθος τα χέρια. Ουσιαστικά. Το ένα ήταν πάντως εδώ στην Αθήνα. Ναι, που... Κάτι έχετε κάνει εσείς. Δεν υπήρχε. Και εγώ έμπαινα μέσα, με κουμπώνανε και γύρναγα εγώ. Αλλά εγώ έπαιρνα φόρα για να το κάνω. Και να έρθω έτσι. Όπως έχουμε τα χέρια, έπρεπε να μπει ανάμεσα για να τη γυρίσουμε. Και η Μαρία, όπως ήταν, εμείς είχαμε βάλει λάθος τα χέρια και πάει και γραπώνεται πάνω στα χέρια. Γραπώθηκα. Και λέμε τώρα πώς τη γυρνάμε. Και πάμε να τη γυρίσουμε και ήταν έτσι κρατημένη. Και έγινε παρόλα αυτά. Δεν το κατάλαβε ο κόσμος. Ή μπορεί να έχει και πλάκα. Απλά σταμάτησε. Όχι, ακούστηκε ένα κάπου. Ακούστηκε ένα γκάπ, αλλά το σώσαμε. Και μετά το ξανακάναν το ίδιο λάθος, όταν πήγαμε στην Κύπρο, όπου, εντάξει, εκεί πια γύρισα και έκανα και ολόκληρο μονόπρακτο. Γυρνάω και τους κάνω πανάθεμά σας, με ρίξατε πάλι, αλλά με το attitude και το παραμένω το σαμαρινάκι. Συνέχισα εγώ. Είχες μπει κανονικά στο ρόλο. Ναι, κανονικότατα. Όλο το πρώτο κουπλέ το έχασα, γελούσα. Κωνσταντίνα, είναι ειλικρινής. Ναι. Βέβαια. Κορινθίου είπαμε και ειλικρίνεια πάνε μαζί. Το ενέσου δεν με έπεσε και πολύ. Και εσύ αξιωμολογητήριο είσαι. Παραείμαι. Παραείσαι, είσαι άνθρωπος μου. Είσαι άνθρωπος μου, κορίτσι μου. Σε κόβω για λίγο διαβολάκια.